Λέξη το παντρευτούμε, βλέπω σε πολλά στα πάνω σου. Είδα και φωτογραφίες. Βλέπω και φωτογραφίες, είδαμε έτσι με το αμόρε. Πώς περνάς? Ναι, περνώ πάρα πολύ ωραία. Είμαστε εδώ, δόξα τω Θεώ, καλά. Χιονίζει στην Αθήνα. Μπράβο, χιονίζει! Αλλά δόξα τω Θεώ. Περνώ μια πάρα πολύ γεμάτη περίοδο. Δηλαδή, η λέξη που θα με χαρακτήριζε αυτή την περίοδο γενικά είναι πληρότητα. Έτσι νιώθω πλήρης. Τούτον είναι πολύ σημαντικό, ναι, να νιώθεις γεμάτος παντού. Και ειδικά περιόδους σαν αυτές που διανύουμε, οι οποίες είναι δύσκολες από όλες τις απόψεις. Όχι, είμαι νιώθω πλήρης. Δικηγόρος εκείνη, εσύ τραγουδοποιός, πού εμπογίνεν το κονεξάρισμα, αν επιτρέπετε λίγο. Σε δικαστήριο. Σε δικαστήριο, φαντάζεσαι. Γιατί θα ήταν πολύ ρομαντική ιστορία. Ναι, να σου πω την αλήθεια, χωρίς να θέλω από τη δική μας ιστορία, δεν μπορεί να φανταστεί το μυαλό του ανθρώπου πώς μπορούν να διασταυρωθούν οι δρόμοι δύο ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικές ιδιότητες. Ναι, δεν θα μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Εντάξει. Να σε κουβεντιάσω μετά, ναι, μόνοι μας. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι όντως δεν ξέρεις με ποιους ανθρώπους μπορεί να βρεθείς. Σίγουρα. Ενοχλείσαι, μπαίνεις σε διαδικασία να χαλαστείς, να κάνεις θέμα, εάν γράφονται πράγματα που δεν ισχύουν ή είναι ανακρίβειες, όχι να ασχολείσαι πλέον. Όχι, δεν ασχολούμαι γιατί, ξέρεις, είναι κάτι που ξέρω μέσα σου. Εγώ ουδέποτε άφησα τα δημοσιεύματα να ορίζουν τη ζωή μου. Δηλαδή, εγώ ζω, γνωριζόμαστε λίγο παραπάνω εμείς, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να με ενοχλεί κάτι. Τώρα, άμα γράφεται κάτι, αλήθεια ή ψέμα, οτιδήποτε, εντάξει, ο καθένας κάνει τη δουλειά του.